Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε? Είμαι πολύ καλά. Υπάρχουν, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία σίγουρα είναι πολύ δυσάρεστα γεγονότα, γιατί άκουσα νωρίτερα αυτό το οποίο λέγατε και πρέπει, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή οδηγώντας και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αλλά τελικά ίσως είναι στα χέρια μου πολύ πιο πολύ από ό,τι νομίζω. Δεν είμαι ένα καρυδότσι πιλότο το οποίο άγεται και φέρεται από εδώ και από εκεί. Εγώ μπορώ να ορίσω πράγματα στη ζωή μου. Οι εξωτερικές συνθήκες με επηρεάζουν, αλλά δεν με ορίζουν. Άρα μπορώ να έχω τη ζωή που θέλω? Φυσικά. Φυσικά μπορώ να έχω τη ζωή που θέλω. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση ότι από την ώρα που γεννιέμαι ουσιαστικά είναι κάποια πράγματα, καταστάσεις τα οποία ουσιαστικά με ορίζουν. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι σαν τον καιρό. Υπάρχει κάποιος καιρός εκεί πέρα έξω, όπως έλεγε ο επίκτητος. Υπάρχουν συνθήκες που δεν επηρεάζω. Υπάρχει ο καιρός εκεί πέρα έξω. Το πώς θα βάλω το δικό μου το πάνω είναι θέμα δικό μου. Και πολλοί ο κόσμος, όχι γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί ή δεν ξέρω, δεν μας τα μάθανε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο σωστός καιρός και θα με πάει εκεί πέρα που θέλω. Ναι, αλλά αν δεν έχω βάλει το πανί μου, δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και με το σωστό καιρό να πάω εκεί πέρα που θέλω. Μιλάτε για όλα αυτά τα οποία προσπερνάμε και δεν τους δίνουμε σημασία, που μπορεί να κάνουν τη διαφορά στη ζωή μας. Αστείευεστε. Αυτή τη στιγμή, μετά από 60-70 χρόνια, υπάρχει δυστυχώς ένας μεγάλος πόλεμος στην Ευρώπη και όλοι ευχόμαστε από μέρα σε μέρα να τελειώνει. Θεωρούμε κάποια πράγματα ότι είναι δεδομένα και δεν είναι δεδομένα. Ούτε καν η ειρήνη δεν είναι δεδομένη. Δεν έχει εγγυηθεί κανένας αύριο ότι θα ζούμε. Δεν έχει εγγυηθεί κανένας ότι θα έχουμε χέρια, πόδια, θα έχουμε δημοκρατία, θα έχουμε ειρήνη. Και το κακό είναι ότι αυτά τα πράγματα θεωρούμε αυτονόητα. Και όταν θεωρείς αυτονόητα, ασχολείσαι τελικά μόνο με αυτά τα οποία δεν πηγαίνουν καλά. Γιατί το καλό το κακό με το καλό είναι ότι το θεωρούμε αυτονόητο. Και αύριο θα ξυπνήσω και αύριο θα φύγει, αλλά δεν ισχύει. Για χιλιάδες ανθρώπους και για 2 εκατομμύρια Ουκρανούς, οι οποίοι ξεσπιτώθηκαν ξαφνικά από ένα βράδυ σε άλλο, τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Και έχουμε περάσει ήδη μια δύσκολη συνθήκη, όχι τόσο δύσκολη ο πόλεμος ευτυχώς, στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο με το COVID και με τα lockdowns κτλ. Και είναι καιρός να μάθω να εκτιμώ το γεγονός ότι μπορώ να βγω από το σπίτι μου χωρίς να στείλω μήνυμα. Μπορώ να βγω από το σπίτι μου και μετά τις 9 η ώρα το βράδυ. Ασχολούμαστε συνέχεια με όλα αυτά τα οποία πηγαίνουν στραβά, γι' αυτό και η ζωή μου αντικατοπτρίζει όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και είναι στο χέρι μου να πάνε ακόμα καλύτερα. Είναι λοιπόν θέμα δικό μας πολλά πράγματα να είναι πολύ πολύ καλύτερα. Αυτά θα πείτε και απόψε στις 7. Ναι, θα μοιραστώ κάποιες ιστορίες καθημερινές, οι οποίες μας μαθαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Ιστορίες που συνήθως και αυτές θεωρούμε δεδομένες και είναι κάτω από τη μύτη μας, δεν ασχολούμαστε με αυτές, γιατί ψάχνουμε γενικώς να δούμε τι είναι αυτό το οποίο δεν πηγαίνει καλά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πηγαίνουν καλά και είναι καλό να εστιαστούμε, καιρό να εστιαστούμε και σε αυτό να τα δούμε. Κάθε μέρα είναι ένα δώρο. Βλέπω το σημείωμα, ξέρετε, που λέει κάθε μέρα είναι ένα δώρο. Να το ανοίγεις, μην το πετάς. Είναι πράγματα τα οποία λέτε και μας τα θυμίζουν. Η ζωή ίδια είναι δώρο. Να τη ζεις, μην την προσπερνάς. Αυτά που λέγατε και πριν από λίγο. Το γραπτό μένει τις περισσότερες φορές, έτσι. Έτσι είναι. Διάβαζα τις προάλλες, ξαναδιάβαζα ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Τελευταία διάλεξη». Είναι ένα βιβλίο το οποίο συστήνω επιφύλακτα, ένα καταπληκτικό βιβλίο. Το έχει γράψει ένας Αμερικανός καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο και είχε μόνο 6 μήνες για να ζήσει. Είχε 3 ανήλικα παιδιά. Επέλεξε να γράψει ένα βιβλίο γύρω από το, ίσως είναι το πιο αισιόδοξο βιβλίο που έχω διαβάσει ποτέ. Μόνο ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει μετρημένες μέρες για να ζήσει, ξέρει τι σημαίνει αυτή η ζωή, την οποία εμείς θεωρούμε δεδομένη κακώς και πολλές φορές, όχι πάντα, τη σπαταλάμε και την αφήνουμε να περνάει μέσα από τα χέρια μας. Και ασχολούμαστε με κάποια πράγματα που ίσως δεν έχουν και τόσο πολύ νόημα. Μπορώ να βρω τα βιβλία σας και πού? Σε όλα τα βιβλιοπωλεία φαντάζομαι, και online, αλλά και στα actual βιβλιοπωλεία, στα κανονικά βιβλιοπωλεία υπάρχουν και το δώρο 1 και το δώρο 2 και ο Captain υπάρχουν, νομίζω υπάρχουν. Για να μπορέσω να πάρω όλα αυτά τα μηνύματα για τα οποία μου μιλάτε αυτή την ώρα, αυτό καταλαβαίνω. Απόψε δώστε το στίγμα της εκδήλωσης που ακριβώς θα μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να σας ακούσει, του κεντρίζεται το ενδιαφέρον αυτή την ώρα με αυτά τα οποία λέτε, για να μπορεί να ακούσει αυτή την ομιλία. Ναι, η ομιλία σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω λάθος, γιατί απλώς και εγώ το πρωί βλέπω τις ομιλίες που έχουμε το απόγευμα, είναι 7 η ώρα το απόγευμα σήμερα στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο το οποίο λέγεται Ibis Styles. Αν το προφέρω καλά, νομίζω το προφέρω καλά. Ibis Styles, 7 η ώρα το απόγευμα στο
Ηράκλειο και στην αγαπημένη Κρήτη θα είμαι όλη την εβδομάδα. Και πάμε και σε εκείνη την άλλη την ημερίδα για την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής και αθλητικής κοινότητας, καθώς και των γονέων σε αυτό το ζήτημα. Η παρακίνηση ώστε να μπουν όλοι στην δράση είναι αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας Κρήτη TV με Νέα Κρήτη 984. Αλλά να μου δώσετε τη δυνατότητα να καλημερίσω και το δάσκαλο, το μέλος της ομάδας, τον κύριο Πέτρο Σαββαίδη. Καλημέρα και σε εσάς, πώς είστε? Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα από το σχολείο. Βγήκα για λίγο για να σας ακούσω. Καλά κάνατε, ελπίζω να μας συγχωρήσουν οι μαθητές σας. Έχω την άδειά τους. Έχετε την άδειά τους. Και μιλάμε για αυτό το οποίο διοργανώνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο Λαύρης, έτσι? Ναι, μας κάλεσε ο σύλλογος αυτός, κάλεσε την ομάδα του Ναι Μπορώ. Η ομάδα του Ναι Μπορώ είναι μια ομάδα ανθρώπων, δασκάλων, που εκτός από τα κοινά μαθήματα, τη γλώσσα, τα μαθηματικά, διδάσκουν κυρίως αυτό που είναι, δηλαδή διδάσκουν τις αξίες τους, τις συνήθειές τους, πράγματα που αγαπούν. Και θα βρισκόμαστε και εμείς σαν ομάδα λοιπόν στο Ηράκλειο, στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Ίμπις, την Παρασκευή, στις 11 Μαρτίου, 6 ώρα το απόγευμα. Βέβαια οι θέσεις είναι περιορισμένες και λόγω των συνθήκων, ωστόσο θα υπάρχει και διαδικτυακή παρακολούθηση για όποιον ενδιαφέρεται. Οπότε θα μαζευτούμε εκεί για να μιλήσουμε για εμπειρίες που έχουν στηθεί μέσα, εντός και εκτός της τάξης. Εμπειρίες που αφήνουν τα παιδιά να βιώσουν την αυτοεκτίμηση, τη θετική εστίαση, τη συνεργασία, τη σύνδεση με τον εαυτό τους και με το σύνολο. Και πρόκειται ουσιαστικά για εμπειρίες και δράσεις που εκπαιδευτικοί ανά την Ελλάδα με δική τους πρωτοβουλία και με το είναι τους μοιράζουν λοιπόν αυτά τα εφόδια ζωής για τους εξάχρονους, εφτάχρονους ή δεκάχρονους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν θα είναι ένα μοίρασμα. Θα είναι ένα μοίρασμα ανοιχτό, ώστε μιλάμε ουσιαστικά για να δούμε έμπρακτα αυτή την αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο. Πώς μπορεί να αλλάξει τελικά αυτό το κόσμο. Οι αξίες μας για μικρούς και για μεγάλους. Σεβασμός, οικογένεια, αυτοπιθαρχία, τιμή, αξιοπρέπεια, αφοσίωση, θετική εστίαση. Απευθύνεται μόνο σε δασκάλους δηλαδή, θέλετε να πείτε? Να σας πω την αλήθεια, η προσωπική μου εκτίμηση, αλλά και έτσι όπως το ψυχανομιζόμαστε σαν ομάδα του Ναι Μπορώ, δάσκαλος μπορεί να είναι ο καθένας. Δηλαδή ο γονιός είναι ένας δάσκαλος, έτσι δεν είναι? Σωστά. Άνθρωποι που ουσιαστικά ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση και για το μεγάλωμα των παιδιών μπορούν να παρακολουθήσουν ομιλία και σίγουρα θα έχουν να κερδίσουν πράγματα και να σκεφτούν γύρω από αυτά. Οπότε είναι ένα κέρδος έτσι κι αλλιώς. Φαντάζομαι βέβαια ότι η ομάδα των εκπαιδευτικών, η μερίδα των εκπαιδευτικών και των γονέων είναι οι κύριοι αποδέκτες που σίγουρα θα βρουν ενδιαφέρον σε αυτή την κουβέντα. Και μιλάτε για κρίσιμες, δάσκαλε, ηλικίες, εκεί όπου η κάθε κίνησή σου, η κάθε σκέψη σου, όταν αυτή γίνεται φωναχτά, η κάθε πράξη σου επηρεάζει και τη ρουφάει ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου στην πολύ μικρή ηλικία σαν σφουγγάρι, πιστεύοντας ότι αυτό είναι το δεδομένο, έτσι θα πρέπει να συμπεριφέρεται, είναι αυτά τα οποία μένουν. Πριν από πόσο καιρό, κύριε Ξενάκη, και ιδρύσατε την ομάδα του Ναι Μπορώ? Δεν την ίδρυσα. Καταρχήν, Πέτρο, καλημέρα. Χαίρομαι πολύ, πολύ, πολύ που είμαι κοντά σου επιτέλους. Καλημέρα, Στέφανε. Είναι μια πρωτοβουλία, όπως είπε ο Πέτρος, όπου μας αρέσουν πράγματα τα οποία πραγματικά πηγαίνουν όλο τον κόσμο μπροστά. Και δάσκαλοι με δέλτα κεφαλαίου, όπως ο Πέτρος και πάρα πολλοί άλλοι που έχουμε στην Ελλάδα, έχουν ουσιαστικά να μοιραστούν αυτές τις εξαιρετικές πρακτικές τους, προκειμένου να τις εφαρμόσουμε κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι. Και να δημιουργήσουμε και να αναπαράξουμε έναν πάρα πάρα πολύ όμορφο ιό, για να μιλήσω και με την ορολογία της εποχής. Οπότε το Ναι Μπορώ είναι αυτό, είναι μια πρωτοβουλία, μια παρέα ανθρώπων, όπως το είπε ο Πέτρος, που θέλουμε όλες αυτές τις ομορφιές να τις προχωρήσουμε και σε άλλα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και αντίστοιχα να φιλοξενήσουμε και άλλες ομορφιές για να τις αναπαράξουμε. Γιατί είναι ιερά πράγματα, συγκλονιστικές αυτές οι εμπειρίες, όπως πολύ σωστά λέει ο Πέτρος, που επηρεάζουν τις ψυχές των παιδιών και τις δικές μας, γιατί αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει οποιοδήποτε εκπαιδευτικός και γονιός, όπως πάλι πολύ σωστά είπε ο Πέτρος στο σπίτι, δεν επηρεάζουν τα παιδιά, επηρεάζουν και τον ίδιο.
Γιατί ουσιαστικά και εσύ μολύνεσαι, με την πολύ καλή έννοια το λέω, από αυτόν τον εξαιρετικό ιό της ανθρωπιάς, της σύνδεσης και όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Οπότε αυτή είναι μια πρωτοβουλία, είναι μια παρέα ανθρώπων που θέλουμε να προχωρήσουμε όλες αυτές τις αξίες και τις εμπειρίες μέσα από την εκπαίδευση. Αυτό είναι το νέο. Νομίζω ότι είναι το πλέον επίκαιρο όλο αυτό το οποίο συζητάτε σήμερα. Σωστά. Έτσι όπως κινούνται τα πράγματα, με τις εκπτώσεις που κάνουμε σε πάρα πολλά πράγματα, στην αξιοπρέπειά μας, στον πολιτισμό μας, στις αρχές μας, στην οικογένειά μας. Και όταν εσείς μιλάτε για όλα αυτά, νομίζω ότι έτσι λίγο σαν βάλσαμο ακούγονται, ναι. Το σημαντικότερο δεν είναι απλώς ότι ο Πέτρος και ο κάθε Πέτρος μιλάνε για αυτά. Έχω μια σκέψη τώρα, η οποία ήταν, είναι δηλαδή τωρινό από το παράδειγμα. Τα παιδιά ουσιαστικά πέρα από τα λόγια και από τις σκέψεις που μπορεί να μοιραστείς μαζί τους, το πρώτο που θα κρατήσουν είναι αυτό που θα δουν, αυτό που θα βιώσουν, αυτό που θα καταγράψουν στο μυαλό τους και στην ψυχή τους. Οπότε γι' αυτό που γίνεται λόγος και μπορούν να δουν και όσοι ενδιαφέρονται το site του Νεμπορώ, είναι nemboro.gr, θα δουν ουσιαστικά εμπειρίες και πρακτικές, μπορούμε να τις ονομάσουμε με άλλα λόγια, που είναι βιώματα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να ζήσει το παιδί, να έχει ένα βήμα πιο κοντά σε κάτι που θα ανακαλύψει για τον εαυτό του, θα πεθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και είναι πράγματα που έχουν άξονες, δεν είναι απλά έτσι να κάνουμε κάτι. Και οι άξονες είναι όλα αυτοί που αναφέρατε. Και το σημαντικό πέρα από όλο αυτό για μένα, τουλάχιστον προσωπικά και έτσι όπως συζητάμε με την ομάδα, είναι αυτή η αλληλεπίδραση που δημιουργείται. Και ο διαμοιρασμός αυτός έχει ένα διπλό όφελος. Από τη μία, η ανταλλαγή των εκπαιδευτικών εμπειριών μας δίνει την ευκαιρία σε όλους τους δασκάλους της χώρας να προβληματιστούμε, να πειραματιστούμε. Και τελικά, ας πούμε, να αφαιθούμε και ελεύθεροι να βιώσουμε τη χαρά, να βλέπουμε μικρούς ανθρώπους να στέκονται με ουσία στα σημαντικά πράγματα, που αυτά είναι σημαντικά εφόδια για τη ζωή, έτσι δεν είναι. Και ταυτόχρονα το να μοιραζόμαστε ιδέες, όταν μοιραζόμαστε τις ιδέες μας, όλοι οι άνθρωποι, γεννιούνται και πολλαπλασιάζονται οι ιδέες και φέρνουμε όλο και πιο όμορφα αποτελέσματα στον κόσμο. Σωστά. Οπότε αυτή είναι όλη η ουσία για τον Νεμπορώ και θα είναι μεγάλη μας χαρά να αλληλεπιδράσουμε με γονείς και με δασκάλους και με όσους ενδιαφέρονται για την παιδεία την Παρασκευή στις 11 του μήνα στο συνεδριακό κέντρο. Στις 6 το απόγευμα. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Ξενάκη, από εσάς. Έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε, όπως λέει ο Πέτρος, έναν καλύτερο κόσμο. Ξέρετε, είναι τόσο σύντομο το πέρασμά μας από αυτή εδώ πέρα τη ζωή. Έχουμε ένα χρέος απέναντι στον εαυτό μας και στο σύνολο να αφήσουμε τον κόσμο καλύτερο από τον βρήκαμε. Πραγματικά είναι χρέος και είναι για μας το χρέος. Οπότε όλα αυτά τα οποία λέει ο Πέτρος, όλο αυτό το Νεμπορώ και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που υπάρχουν είναι πραγματικά κάτι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά κάποια στιγμή είχε ρωτούσε ένας φίλος μου, λέει: Καλά, ρε, εμείς αλλάξουμε τον κόσμο. Εννοείται να τον αλλάξουμε εμείς. Ο κόσμος το εμείς είμαστε όλα τα εγώ εδώ πέρα που μιλάμε και μας ακούμε μαζί. Το κάθε εγώ είναι μέρος από το εμείς. Οπότε πραγματικά είναι χρέος μας να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο και να αφήσουμε ένα καλύτερο κόσμο στα παιδιά μας. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Λοιπόν, η μία εκδήλωση, όπως ακούγαμε, με αποκλειστικό χορηγό επικοινωνίας με Κρήτη TV, με Νέα Κρήτη 984 την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο Ibis Hotels, και η άλλη εκδήλωση, ανοιχτή ομιλία με όλα αυτά τα οποία λέγαμε στην αρχή της κουβέντας, κύριε Ξενάκη, απόψε στο ίδιο ξενοδοχείο στις 7, ναι? Ναι, την Παρασκευή, Πέτρο, είναι στο Ibis ή είναι κάπου αλλού? Γιατί... Όχι, είναι το ίδιο ξενοδοχείο, είναι το ίδιο ξενοδοχείο. Α, εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, οπότε... και η απόψινή εκδήλωση, ομιλία με αυτά τα οποία είπαμε πριν από λίγο, στον ίδιο χώρο μπορείς να έχεις τη ζωή που θέλεις, στις 7. Κύριοι, σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ από τον 984.